Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Βρισκόμαστε εδώ με τον Νίκο τον Παντέλη, τον προπονητή της Σαντορίνης, μετά την ισοπαλία με τον Ιάλισσο, με 1-1. Coach, το μάτς άρχισε να πηγαίνει στραβά στο 25 τα τακτικά του γκολ, αλλά βγάλατε άμεσα χαρακτήρα, ανεβάσετε την ένταση, την πίεση και βρήκατε την ισοφάριση μέσα σε λιγότερο από 10 λεπτά. Μετά στις αρχές του δεύτερου ημιχρόνου πιέσατε πάρα πολύ, είχατε τις πολύ καλύτερες ευκαιρίες, το 2-1 δεν ήρθε. Ποια είναι η γνώμη σου για το παιχνίδι σήμερα, τι κρατάς? Νομίζω ότι τα είπατε όλα. Για μας το παιχνίδι δεν κερδίθηκε. Αμέσως μετά την ισοφάριση θεωρώ ότι, αν θυμάμαι καλά, κάναμε 3-4 κλασικές ευκαιρίες. Και βέβαια δεν νοείται μια ομάδα να κάνει 5 κλασικές ευκαιρίες για να βάζει μόνο ένα γκολ. Θεωρώ ότι είναι πιο πολύ ψυχολογικό το θέμα, γιατί και στην προπόνηση δουλεύουμε και σε τελειώματα. Οι φάσεις γίνονται, κάνουμε ευκαιρίες. Δυστυχώς οι παίκτες θα είναι στην τελική φάση για να πετύχουν γκολ και μπορώ να πω και εύκολα γκολ. Βλέπετε ότι χάσαμε και πάλι σήμερα κλασικές ευκαιρίες. Στο ίδιο γήπεδο και την περασμένη εβδομάδα με το Εγάλιο πάλι η ίδια ιστορία έγινε. Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Είναι θετικό ότι κάνουμε ευκαιρίες. Αλλά είναι αρνητικό ότι δεν μπορούμε να τους μετουσιώσουμε σε γκολ και δεν μπορούμε σε κάθε παιχνίδι να κάνουμε 4 και 5 ευκαιρίες για να βάλουμε ένα γκολ. Θα πρέπει να είμαστε πιο όρημοι, θα έλεγα, και πιο συγκεντρωμένη στην τελική προσπάθεια, γιατί αυτά τα παιχνίδια είναι κλειστά. Κρατάω την προσπάθεια των παιχτών, κρατάω ότι παρότι από το πουθενά δεχτήκαμε ένα γκολ, μετά αντιδράσαμε γρήγορα, αντιδράσαμε άμεσα, βάλαμε γκολ, χάσαμε και άλλες ευκαιρίες. Αλλά το αποτέλεσμα είναι αυτό. Δεν έχουμε να κάνουμε κάτι άλλο παρά να συνεχίσουμε. Ένα πολύ καλό παράδειγμα αυτού που λέτε ότι δημιουργείται η φάση 43 είναι η φάση του Μπουντόπουλου στο 43, που εκεί πέρα όλοι είπαν ότι είναι το 1-2. Και μπάλα πέρασε ξεστά πάνω από τα δοκάρια σαν δύο τέρμα. Δυστυχώς στο ποδόσφαιρο όλα μπαίνουν και όλα χάνονται. Να το πω χαριτολογώντας ότι θέλει προσπάθεια για να το χάσεις αυτό που έχει να το βάλεις. Όμως στο ποδόσφαιρο αυτό είναι. Μπορείς να χάσεις το πιο εύκολο γκολ και να βάλεις το πιο δύσκολο. Έγινε αυτό τώρα, δεν μπορούμε να το αλλάξουμε κάτι. Συνεχίζουμε και κοιτάμε το επόμενο παιχνίδι. Και είναι ακόμα πιο σημαντικό όταν σκέφτεσαι ότι μια νίκη σήμερα θα μπορούσε να σας φέρει πάλι πάνω από το Εγάλεο. Και μία ανάσα από τον Ιάλισσο στην πέμπτη θέση, σας έφερε ξανά στην έκτη θέση. Εμείς δεν κοιτάμε σε ποιον θα κάτσουμε από πάνω. Αυτό που κοιτάμε είναι να μαζέψουμε αυτούς τους βαθμούς που χρειάζονται. Πρώτα θέλω να μείνει η ομάδα στην κατηγορία. Αυτός είναι ο στόχος. Θεωρώ ότι στο τέλος, έστω με δυσκολία, θα το πετύχουμε. Επόμενη αγωνιστική με την Νίκη Βόλου, εντός έδρας. Και αυτό ντέρμπι είναι. Και η Νίκη Βόλου μια καλή ομάδα. Για ανεξήγητους και αυτούς λόγους είναι κάπου χαμηλά στη βαθμολογία. Είναι πάρα πολύ δύσκολο το παιχνίδι. Έχουμε μια εβδομάδα να μπορέσουμε να ηρεμήσουμε, να φτιάξουμε και την ψυχολογία μας για να είμαστε έτοιμοι για αυτό το παιχνίδι. Κύριε Παντέλη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια για την επόμενη αγωνιστική. Να είστε καλά.